Με βάση και τον όγκο του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούμε σε κάποια άρθρα σήμερα σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνεδρία, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση και σε κάποια που θα επιλέξουμε ή τέλος πάντων στα περισσότερα, και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και την Ολομέλεια. Θα ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη μας ένα πολύ βασικό κομμάτι του νομοσχεδίου που καταπιάνεται με τους χώρους υποπτευόμενης χρήσης. Η κυβέρνηση τι κάνει με αυτό? Έρχεται στην ουσία να ολοκληρώσει μία ακόμα αντιλαϊκή αποστολή ενός ζητήματος που σημειωτέων ήταν υποσυζήτηση ή εκκρεμή η συζήτησή του, αλλά και η θέσπιση και εφαρμογή, νομοθετική θέσπιση και εφαρμογή, έχει ξεκινήσει αφενός εδώ και 15 χρόνια, και βεβαίως αυτή την εκκρεμότητα έρχεται να ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Και βεβαίως αυτό έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, κάθε άλλο παρά τυχαία δεν είναι η σύγκληση όλων των άλλων κομμάτων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος για το σοβαρό πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης, αφού όλοι συμφωνείτε με τις στρατηγικές βεβαίως αφενός κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ζήτημα αυτό. Γιατί όντως η ΧΕΧ, οι χώροι εντάσσονται στην πολιτική μείωση της βλάβης, όπως απορρέει από τα ίδια τα ντοκουμέντα, τις γραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις κατευθύνσεις. Και αποτελεί ένα από τα πιο απάνθρωπα μέτρα διαχείρισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Έτσι η κυβέρνηση με τον πιο αντιεπιστημονικό τρόπο επιχειρηματολογεί, όπως αναφέρεται εξάλλου και στο νομοσχέδιο, περί επιλογών για την υγεία και τη ζωή ανθρώπων που είναι αδύνατον κατά τη γνώμη μας να προστατεύσουν τον εαυτό τους, καθώς η εξάρτηση αποτελεί φραγμό στη διαδικασία αυτογνωσίας και κοινωνικής συνειδητοποίησης. Και επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τη θεωρία, το ιδεολόγημα περί ατομικής ευθύνης, μετατρέποντας ένα όντως πολυπαραγοντικό πρόβλημα όπως είναι αυτό των ναρκωτικών σε ιατρικό και δημόσιας τάξης, προωθώντας στην ουσία την νομιμοποίηση των ναρκωτικών και την εμπορία τους, όπως και την νομιμοποίηση του προβλήματος ως άλλο ενός φυσικού φαινομένου στη συνείδηση του λαού. Έτσι, μαζί με τη διαβίου υποκατάσταση, οι χώροι αυτοί θα αποτελούν μέτρο που αφαιρεί τη δυνατότητα από τον εξαρτημένο να αλλάξει την πορεία του, αλλά και να κερδίσει και τη ζωή του. Συγχρόνως, πίσω από τις όποιες αιτιάσεις της κυβέρνησης για τις συνέπειες στην υγεία των χρηστών ή στη ζωή των κατοίκων στο κέντρο της Αθήνας, κρύβεται η επιλογή της να κάνει και πάλι τη δουλειά για λογαριασμό των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που υποθαλμούν κέρδη από επενδύσεις στο κέντρο της Αθήνας, κρύβοντας ακριβώς το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και τα πραγματικά αίτια κάτω από το χαλί, ανακυκλώνοντας στην ουσία το πρόβλημα. Όμως δεν γίνεται αναφορά πουθενά για το γεγονός της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, με ποσοστά μάλιστα επιτυχίας πάνω από 70%. Γεγονός που επιβεβαιώνει πως η απεξάρτηση είναι εφικτή αν υπάρχουν οι απαιτούμενες σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν δομές, με την απαιτούμενη φυσικά στελέχωση και χρηματοδότηση. Και επειδή γίνεται αναφορά της διεθνούς εμπειρίας, όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη, αναφέρεται στο νομοσχέδιο μέσα, όπου λειτουργούν τέτοιοι χώροι εδώ και 3 δεκαετίες, ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Είναι αλήθεια πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 78, είτε shooting room, όπως τα λένε, δηλαδή χώροι να τρυπιέται ο άλλος, ή αλλιώς εποπτευόμενοι χώροι, και εκ των οποίων οι 45 βρίσκονται στην Ολλανδία. Εκεί λειτουργούν παράλληλα με τα προγράμματα χορήγησης ηρωίνης σε χρήστες, με την ευθύνη του κράτους και με εμπλοκή δήμων και 180 άλλων φορέων, υπουργείων, τοπικής διοίκησης, εκκλησίας, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακόμα και το κόμμα των ναρκωτικών. Λοιπόν, από τα στοιχεία της Ολλανδικής κυβέρνησης δεν προκύπτει από πουθενά η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου ως προς τη μείωση της χρήσης ή ως προς τη μείωση των θανάτων από ηρωίνη. Αντίθετα, έχουμε τη σταθερή αύξηση της χρήσης ηρωίνης,
Ενώ συγχρόνως τα στοιχεία δείχνουν ότι λόγω αυτών των χώρων, είτε shooting rooms, είτε χέχ κτλ., στην Ολλανδία δεν υπάρχει τάση ένταξης χρηστών σε προγράμματα θεραπείας, σε θεραπευτικά προγράμματα. Αντίστοιχα στην Ελβετία, οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τέτοιο χώρο στο πάρκο της Ζυρίχης, αφού μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε σε κόλαση ζωντανών νεκρών. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 91, όπου με απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως καταγράφεται και στο νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συμβουλευτικών σταθμών, κέντρων θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Νομοθετείται δηλαδή η δυνατότητα να ανοίξουν επιχειρήσεις πρόληψης, απεξάρτησης, επανένταξης, να νομιμοποιηθούν και να επεκταθούν παράνομα κέντρα απεξάρτησης σε όλη την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εφαρμόζουν επικίνδυνες ή μη ενδεδειγμένες μεθόδους, θησαυρίζοντας βέβαια σε βάρος των εξαρτημένων και των οικογενειών τους. Με το άρθρο 106 για την κάλυψη, όπως αναφέρει, των επιτακτικών αναγκών στον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ με επικουρικό προσωπικό πλην ιατρών, οι δημόσιοι οργανισμοί κατά πολέμηση των ναρκωτικών αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να εκπληρώσουν την αποστολή τους, αφού υποχρηματοδοτούνται, έχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε κλείσιμο ολόκληρες δομές, όπως τα πολυδύναμα ψυχοδιαγνωστικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ το 16 το Σεπτέμβριο ή και οι δύο κινητές μονάδες Street Work σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν 3 χρόνια, λόγω απόλυσης των εργαζομένων, αφού οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν λήξει. Λαβάντας υπόψη λοιπόν τις μειώσεις που έχουν παράλληλα, λαβάντας υπόψη τις μειώσεις που έχουν υποστεί στους μισθούς τους, το σύνολο των εργαζομένων έως και 40%, σε συνδυασμό βεβαίως και με τη συνεχή εναλλαγή του προσωπικού μέσω πολλαπλών συμβάσεων εργασίας, αυτά αποτελούν ζητήματα που επιδρούν καθοριστικά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτών των οργανισμών. Έτσι, το επικουρικό προσωπικό, συμβάσεις είτε εξάμηνες είτε δωδεκάμηνες, το οποίο θα πληρώνεται από τους οργανισμούς και θεά ΟΚΑΝΑ, θα καλείται πέραν από τη διαχείριση της δικής τους εργασιακής ανασφάλειας να παρέχει φροντίδα στους εξυπηρετούμενους που βιώνουν την επιζήμη απώλεια της σταθερότητας της σχέσης, να το πω έτσι, μεταξύ θεραπευόμενου και λειτουργού εργαζόμενου. Για τα πολυδύναμα κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών και του αλκοολισμού, το άρθρο 123. Η ρύθμιση προβλέπει την ανάπτυξη στο πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων, πολυδύναμα κέντρα, τα οποία έρχονται να προσθεθούν ή θα λειτουργήσουν στα ήδη γονατισμένα νοσοκομεία, από την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση αλλά και τις ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές. Και τα ερωτήματα που μπαίνουν, που βάζουμε αν θέλετε, είναι με πόσο προσωπικό και ποια εξειδίκευση θα έχει αυτό που θα στελεχώσει αυτές τις μονάδες, αυτά τα κέντρα. Με τι χρηματοδότηση, αλλά και σε ποιες υποδομές και με ποια μέσα θα λειτουργήσουν αυτά τα πολυδύναμα κέντρα. Κύριε Πρόεδρε, αυτά για τώρα. Θα τα πούμε βέβαια και στην επόμενη συνεδρίαση για τα υπόλοιπα άρθρα. Ευχαριστώ πολύ.